Γεια σας. Λοιπόν, θα είναι λιγότερο cringe αυτή τη φορά. Θα κάνουμε ένα high απλά τα Never Have I Ever. Που μας ρωτήσατε στο TikTok και στο Instagram ερωτήσεις και να σας απαντάμε με ναι, όχι, ίσως. Έχετε κάνει ποτέ κάτι με μικρότερο ή μικρότερη? Πες μωρή, ναι ή όχι. Δεν ξέρω αν μετριέται. 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 Τέλος πάντων, δεν ξέρω, ναι, ίσως. Μετριέται, άσε. Άστα αυτά. Έχετε κλέψει ποτέ από κάπου μία τσίχλα? Κλέψει, από τη γιαγιά σου. Η γιαγιά της είχε μπακάλικο. Μπακάλικο. Είναι marketing, γιατί μπακάλικο. Μπακάλικο αυτό πεις, Μαρτία, αλλά σε τέτοιο μένεις. Έχετε φάει ποτέ κάτι? Είστε κοιτάς εκεί όταν διαβάζω. Έχετε φάει κάτι και έχετε πει πως σας άρεσε, αν δεν σας άρεσε? Προφανώς. Προφανώς όμως. Μετά να ακούς. Άκυρη. Έχετε απαντήσει ποτέ? Ρε, είσαι πολύ ρουφιανίτσα. Σκατιάρα. Δεν τράπηκε. Είμαι και πριν. Δεν τράπηκε. Δεν τράπηκε. Ε, κερατά σου, καημένο. Κρίμα του. Απρόσεχε. Έχετε φασωθεί σε δημόσιο χώρο με πολλά άτομα? Άβολο, μαλάκα. Και αυτό δεν το κάνω. Άβολο. Πολύ άβολο. Πολύ κακό είναι. Έχετε κάνει κάτι με κάποιον απλά για να κάνετε και όχι επειδή το αισθανόσασταν? Δεν ξέρω. Πόνε, πού? Μπορεί και να μπορεί και. Το έχει κάνει. Το ίσως είναι... Είναι λίγο πιο κακό από τα άλλα. Το ξέρω. Έχετε γυρίσει ποτέ σε πρώην? Μόνο μία φορά να ήταν. Γι' αυτό είμαστε ξαδέρφοι. Μόνο μία φορά να ήταν. Μπράβο, κορίτσι μου! Πάνω από τρεις φορές. Mm. Δύο, άντε. Τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι. Θα κοιτάξουμε το κομμάτι μου. Λοιπόν. Έχετε κάνει κάτι με 3 χρόνια μικρότερη? Δεν με συμφέρει αυτό το βίντεο, το ξέρεις, ε? Το ξέρω, μπορεί. Αυτό για σένα. Oh. Έχεις αλλάξει ποτέ σερβιέτα σε δημόσιο χώρο? Όντως. Τα μπούμε. Ούτε τα μπούμε. Ήθελα γαθώ ή δεν ήθελα γαθώ. Έχετε κατορίσει ποτέ στην μπανιέρα στα ντουζ? Και βγαίνει αυτό το ζεστό. Και ζεσταίνεσαι. Ειδικά όταν ήταν να σε από έξω. Ουουου! Είχαμε. Έχετε τσακωθεί ποτέ μεταξύ σας και να κρατήσει καιρό? Όχι. Εδώ γιατί... πρέπει να μπουν παντού, όχι. Ναι, γιατί είμαστε μες στο πρόβλημα και οι δύο και δεν μας βγαίνει. Υπάρχουν στιγμές που θα... Με σπάει τα νεύρα και μετά νομίζω ότι έχει δίκιο, αλλά δεν έχει δίκιο γιατί είναι ισχυρογνώμων και θέλω να την πατήσω μια σφαλιά να την κολλήσω δίκιο. Εγώ ήθελα, είμαι εσύ είσαι ισχυρογνώμων. Και εσύ εγωιστής, οπότε. Τι εσύ. Αυτό λέω. Ζυγός Σκορπιός. Τι είσαι κατά. Άμα δείτε, το έχω στείλει πολλές δημοσιεύσεις. Ου, έχουν πέσει όλα μέσα, ρε. Έχετε κάνει μια σχέση για να ζηλέψει ένα άλλο άτομο? Όχι. Μπράβο, κορίτσι μου. Έχετε πει ποτέ ψέματα ότι έχετε μια δουλειά και δεν θέλετε να βγείτε? Και έχετε δουλειά. Αλλά δεν έχετε στην πραγματικότητα δουλειά. Ο Δημήτρης είναι ζωή του αυτό το πράγμα, ρε. Σας βαριέμαι, sorry. Έχω εργασίες. Έχω, όντως. Αλλά... Ο Δημήτρης στις 2 ώρες έχει εργασίες. Έχετε κάνει ποτέ την ανάγκη σας μέσα σε πισίνα? Προφανώς. Αν δεν την κάνεις μέσα σε πισίνα, πότε κάνεις? Στη θάλασσα. Ναι, ξέρω αυτό. Αλλιώς δεν νομίζω. Έχετε πέσει μπροστά σε κόσμο? Στο σχολείο? Και το ξέρετε όλοι. Δεν είμαι σίγουρη. Τα συνηθισμένα. Τάκ με την καρέκλα. Α, είχαμε. Με την καρέκλα, ναι. Είχαμε. Μέσα στην τάξη, ναι. Συνέβη το πράγμα. Στο σχολείο, όχι. Και καθηγητή στον κόσμο. Μαλάκα, άλλο μου τράξει την καρέκλα. Ρε Ιάλη, την έφτιαχνα τα μαλλιά και με έστειλε μπροστά, έφυγα. Πώς δεν έσπασε κανένα σαγόνι μου, φεύγω τα δόντια. Με ναι, είχα πέσει με τον κόλο. Πού μαλάκα. Είχαμε. Μελανιά μετά. Έχεις αρχίσει να τραγουδάς. Θα δει. Ναι, άμπρα. Αυτό το είπαμε. Ωραία. Έχεις αρχίσει να τραγουδάς στο σπίτι νομίζοντας είσαι μόνος, αλλά τελικά δεν είσαι. Προφανώς. Και έρχονται εμείς στο δωμάτιο και μητέρα έτσι. Θα πω εγώ το story time. Πες το story time. Λοιπόν, η αδερφή μου τέλος πάντων τότε είχε τότε με τον άντρα της, πλέον άντρα της.
έκανα μπάνιο και βγήκα και είχε βγει το τραγούδι της Φουρέιρα, το «Τι κοιτάς». Και εγώ το τραγουδούσα και τέλος πάντων βγαίνω στο σαλόνι και τον κοιτάω και λέω «Oh fuck». Εντάξει, ήμουν και μωρό τότε. Από τότε είχε αρχίσει η καριέρα της τραγουδίστριας. Να τραγουδήσω λίγο τώρα. Όχι. Όλα σ' αγαπά. Έχετε μυθίσει ποτέ? Ακούστε τώρα story time. Εσύ? Όχι. Είχε γενέθλια ένας φίλος μου. Και είχαμε πιει βότκα, κρασί. Και έχουμε και χορό. Ναι, άστο τώρα, περίμενε. Και έφαγα κατά λάθος από το πάρτι. Κατά λάθος όμως. Μην πει μέσα. Μην πει μέσα! Έφαγα κατά λάθος από το πάρτι. Και βρέθηκα σπίτι μου. Στο κρεβάτι. Με τα ρούχα. Και σηκώθηκα από πάνω μέχρι κάτω με μετό. Και κάναμε το έτσι. Πάνω μου. Και φωνάζω μαμά, τρέχα! Και αυτό που ήταν και εγώ και είπα... είπε ότι τον πήρεξε το, ο κορμός. Το θυμάμαι ακόμα. Ναι. Με την τούρτα. Λέω, την μαμά, μέρα... με πήρεξαν αυτά. Και την επόμενη μέρα είχαμε χορό. Είχαμε πρόβα. Και του λέω, θα έρθει, θα σηκωθεί και θα έρθει. Ο Δημήτρης δεν μπορούσε να κακονηθεί. Ήμουν έτσι. Και τι χωνεύω, ποντιακά. Και το πάντα. Έχετε κάνει ποτέ κοπάμε. Τρίτη γυμνασίου να μπήκα στην τάξη. Όλη τη χρονιά 200 φορές με το ζώδιο. Τρίτη γυμνασίου, τρίτη ηλικίου. Τρίτη ηλικίου. Τρίτη ηλικίου δεν είπα. Όχι, τρίτη γυμνασίου. Ειδικά πέρσι. Έχετε φέρει κρυφά στο σπίτι κάποιον χωρίς να το ξέρουν οι γονείς σας? Αυτό το δωμάτιο έχει κάτι που πολύ βολεύει. Συνεχίζουμε. Ναι, τέλος πάντων. Τώρα πάει. Έχετε πει ψέματα στο TikTok? Για να βγει το βίντεο πρέπει. Πρέπει. Αλλά όχι χοντρά ψέματα, είναι ψέματα του κόνσεπτ. Τη στιγμή. Είσαι μαζί με τη Σωναφίνα. Αχ, με τρομάζεις πως θα βγάζει. Δεν ξέρει, τέλος πάντων, εντάξει, είμαστε ζάλιστες. Όλα αυτά μαζί. Παξιλού. Έχετε πει, ε, το είπαμε. Έχετε χαλάσει κάτι, αλλά δεν είπατε, τι, δεν είπατε και την πλήρωση κάποιος άλλος, τέλος πάντων. Όχι, είπατε δεν όλοι. Το κατάλαβαμε. Λοιπόν, έχετε πει ψέματα ότι, βασικά, έχετε χαλάσει κάτι και είπατε ψέματα ότι το έκανε κάποιος άλλος. Ναι, εγώ. Πού είναι ο Κώστας? Κωνσταντίνε, εμφανίσου λίγο εδώ. Γιωργάκη, κουρκίνα καλά. Εγώ την έσχισα. Τα πάντα. Εσύ το έφυγες το ξύλο, sorry. Έχετε κάνει κάτι που τώρα το έχετε μετανιώσει? Όχι. 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 Τα θέλω κόνο σας. Δεν εννοεί αυτό η ερώτηση. Όχι. Αυτό εννοεί. Αν έχουμε κάνει κάτι που μετανιώσαμε, εγώ δεν μετανιώσα. Γενικά. Τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Έχετε κάνει κάτι ποτέ με κολλητό ή κολλητή? Αυτά είναι απέσια πράγματα. Ναι, όντως. Λοιπόν... Έχεις κάνει ρεζίλι επίτηδε σε κόσμο τη Μαριέλα ή τον Δημήτρη, δηλαδή λίγο... Προφανώς. Ρε, αυτά είναι πολύ συνηθισμένα πράγματα. Εννοείται. Κάθε μέρα. Αν δεν κάνεις αυτά... 24 αυτά. Όντως. Έχετε κατουρηθεί πολύ από τα γυαλιά για να γίνετε μουσκεμα? Μου έχουν φύγει κάτι σταγόνες. Ναι, μόνο σταγόνες. Μαλάκα, μια μέρα είχα πεθάνει. Θα μου έφευγαν πάρα λίγο. Αφού σου θα μου έφευγαν όλα ενώ. Ε, ωραία. Θα έκανες και μπάνιο. Θα έκανε και μπάνιο, ρε. Έχετε πει στη θάλασσα με τα ρούχα? Ναι. Όχι. Όταν... Ναι, έχω πει. Όταν... Ναι. Δεν εννοώ αυτό που καταλάβω. Έχετε πάει θάλασσα και δεν μπήκατε καθόλου? Παραλία Κατερίνης. Μαζί με τι κολυμπούσα, με κατσίκια? Όχι κατσίκια. Μπλε! Κουρούμια μπορεί να ήταν. Έχετε χέσει σε δημόσιο χώρο? Α, νόμιζα πότσε. Μαλάκα, ναι, και. Πώς πολύ βρώμια μετά. Λέει Πένι. Πένι Στάιλ. Γεια σου, Πένι. Αν έχουμε, λέει, κλέψει ποτέ μολύβι στη λόγη δόμα που συμμαχτεί. Και θα κάνει όλη συλλογή, ρε. Προφανώς. Προφανώς. Εγώ από μία ξαδέρφη μου. Εγώ δεν κλείω. Ένα στυλό. Όχι στυλό, όχι ένα. Πολλά. Στυλά έτσι πολύ χρώμα. Κλαίω.
Έχετε κάνει κάτι με πρώην? Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, έξι, οχτώ, δέκα, είκοσι. Δώδεκα λεπτά. Τελείωσα. Κι άλλο έχω εγώ. Πες. Έχετε κλάσει μέσα στην τάξη μπροστά σε κόσμο. Αφόρυγε. Έχετε βρει σε κάποιον και τελικά ήταν ακριβώς από πίσω σας. Πού είναι, πού είναι? Και Δημήτρη και έντονο το ναι. Προφανώς, ρε, είναι πολύ κακό, αλλά ξέρεις κάτι. Στα ψυχία σου. Αν το αξίζει, προφανώς. Έχετε πει ψέματα στους γονείς σας για το που θα πάτε? Όχι, θα λέω όλα. Δεν ξέρω, ίσως ναι, δεν ξέρω. Δεν είμαι πολύ σίγουρη. Δεν έχω πει ψέματα που θα πάω. Εγώ δεν έχω πει ψέματα. Εμείς όχι. Εγώ καθόλου, όχι. Όλα τα λέω. Γιατί άμα το κρύψω και το μάθω από τρίτο άτομο ή σιγά, ναι, μπρα. Έχετε κάνει ποτέ με το σε δημόσιο χώρο? Ναι. Ναι. Και έχεις αυτή τη γεύση τη μετήλα. Ήμουν στη Θεσσαλονίκη, είχα πάει να μείνω στην αδερφή μου και πήγαμε στο Λουπέιδι. Θεσσαλονίκη. Ναι. Μέσα στο μαγαζί, δεν ξέρω, μου μύριζε κάτι, κάτι, καθόμουν κάτω, ζαλιζόμουν, βγαίνω έξω και με τα ρούχα η μαμά μου γιατί τρέχαμε. Και ξέρασε εκεί μπροστά. Ξέρω που έχω κάνει με το. Που έχεις κάνει με το. Στη Βέρεια στο κροπολίγο, μαλάκα 6 χρόνων, πάντα με αηδίαζε αυτή η μυρωδιά του κροπολίου. Αυτή η μυρωδιά είναι καλύτερα. Βίγαν είσαι. Που δεν διατύχει. Έχετε φιλήσει σκύλο ή γάτα ή κάποιο άλλο ζώο? Το χαίρομαι αυτό το πράγμα, ρε. Έχετε πει ψέματα ποτέ ότι δεν μπορείτε να βγείτε από το σπίτι αυτό? Έχετε σκεφτεί να κάνετε κάτι με το ίδιο φίλο? Μην βάλεις. Μην βάλεις. Straight. Το έχεις κάνει όμως. Είμαι straight. Εντάξει, με τη Σοφία ναι. Όχι να. Καλά, προφανώς και όχι. Στα κορίτσια έχετε λίγο. Έχουμε λίγε κάποιε αχαμίε. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε που ήρθατε μέχρι το τέλος και μας κάνετε τις ερωτήσεις και να κάνετε ένα like, εγγραφή γιατί έρχονται και άλλα βίντεο. Και το καμπανάκι. Και αν είναι ενεργοποιημένα τα σχόλια για το YouTube, κάτι παθαίνει τελευταία, γράψτε καμιά ιδέα για βίντεο και όνομα για το YouTube κανάλι. Κάτι είπαμε και στο προηγούμενο βίντεο, αν δεν το έβαλες νομίζω. Τι? Αν το έβαλες. Ναι. Απλά το... Δείτε και το προηγούμενο, ναι, δείτε και το προηγούμενο μας βίντεο που ανεβάσαμε μαζί με τη Χρυσή και τη Μαρκέλα. Και... See you. See you later.